είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μια φοβερή μεταμόρφωση, μια φοβερή μετάλλαξη, μια φοβερή μεταμφίαση εντός εισαγωγικών, όχι βέβαια εν ώψη των αποκριών, καμία σχέση. Μιλάμε για την ηθοποιό Κωνσταντίνα Μιχαέλη, η οποία λόγω του ρόλου που καλείται να ερμηνεύσει και τον οποίο υποδίεται, μεταφιέζεται σε μια γυναίκα ηλικίας 70 ετών. Η Τζορτζέλα έχει όλες τις λεπτομέρειες. Θέλω να μας πεις ποια ακριβώς υποδίεται η Κωνσταντίνα Μιχαέλη και ποιος τη βοηθάει σε αυτή τη θεαματική μεταμφίεση. Μεταφιέζεται για λόγους του έργου, γιατί υποδίεται μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια του ρεμπέτικου τραγουδιού, τη Σεβαστή Παπαδοπούλου, που ο κόσμος τη γνωρίζει, έγινε γνωστή με το όνομα Σεβάς Χανούμ. Η μεταμφίεση είναι πραγματικά συγκλονιστική. Την βοήθησε γι' αυτό ο Κωνσταντίνος Ρήγος, που σκηνοθετεί και το έργο. Και θα δούμε μια Κωνσταντίνα Μιχαήλ καμία σχέση από ό,τι την έχουμε συνηθίσει στους ρόλους που έχει υποδηθεί και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Θα δούμε σε αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο παρουσιάζεται στο θέατρο Αγγέλων Βήμα, την Κωνσταντίνα Μιχαήλ να ερμηνεύει την Ρεμπέτησα, την οποία έχουμε αγαπήσει, τη συγκλονιστική ζωή της, όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει, μια ζωή με πάθος, έρωτα, δόξα, χρήμα και πολλά άλλα διάφορα. Και βέβαια για έναν έρωτα συγκλονιστικό, μεγάλο που έζησε, με τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Mm-hmm. Είναι ένα έργο το οποίο θα συγκινήσει αρκετά τον κόσμο και ειδικά τους λάτρες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Πολύ ωραία, να το δούμε. Μην αμφιβάλλεις πως δεν σ' αγαπάω. Κάνω λοιπόν μία λαϊκή τραγουδίστρια η οποία λέει τη ζωή της για να τη μάθουν οι άνθρωποι που την ξεχάσανε, διότι είχε, ας το πούμε, άδοξο τέλος. Ήταν και μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Άρα λοιπόν εσείς για να πείτε στο ρόλο, μεταμφιέζεστε. Η μετάλλαξή μου από μια γυναίκα 40 χρονών σε 53 και πολύ άρρωστη έγινε με δουλειά, έγινε και από εσωτερική ας πούμε δουλειά. Πόσο δύσκολο είναι για μια ωραία γυναίκα έτσι να τσαλακώνεται εντός εισαγωγικών για ένα ρόλο που ίσως κάποια άλλη θα δίσταζε να πει το ναι. Η ομορφιά πια υπάρχει και πρέπει να το πάρουμε είδηση. Υπάρχει στην αυθεντικότητα και στην αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος και ένας ωραίος. Δεν λέμε την ομορφιά που έχετε εσείς που είστε 22,5 χρονών, ούτε εγώ που είμαι 42,5. Αυτό για μένα ήταν ανακουφιστικό, γιατί είναι και κουραστικό να είσαι και συνέχεια φρέσκος και ωραίος. Ολυμπία, παρακαλώ πολύ. Το μενού είναι έκπληξη. Εμένα ήταν η πρώτη μου δουλειά μόλις είχα βγει από τη δραματική σχολή. Βέβαια, όχι με βοήθησε. Ήταν σαν να με πετάξανε να βγήκα από το Πολυτεχνείο και να μου πάνε κάνε ένα κτίριο μέσα στο Σύνταγμα. Το είδανε όλοι. Καλό το έκανα, κακό το έκανα, όπως και να το έκανα, αυτό έκανα. Δεχόμουν από παντού κριτική. Ή επικρίσεις, ή καλές ή κακές, εν πάση περιπτώσει. Φυσικά, δεχτήκατε. Νομίζω ότι δεν υπήρχαν. Σώπανε τώρα που δεν υπήρχαν. Πάντοτε υπάρχουν. Ο άδικος κριτής πάντα υπάρχει. Και τώρα που κατάλαβες ότι είναι η αλήθεια, τι γνώμη έχεις? Ότι έμπλεξες άσχημα. Δεν αρέσουμε σε όλους. Να σας πω και κάτι. Κι εγώ πάρα πολλές φορές δεν μου άρεσα. Όχι μόνο αυτό, και η σειρά που έπαιζα και πάρα πολλά πράγματα. Έχουν περάσει μεγάλα σειρά. Το Παραπέντε, ένα σωρό. Μην τα θυμάμαι τώρα. Πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Και αυτές ήταν, ας πούμε, εξέλιξη των δικών μας. Έχει μία εικόνα διάλυσης η ελληνική τηλεόραση πια. Όλοι προσπαθείτε. Εγώ δεν είμαι. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαι αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση, όπως έχω αρκετά χρόνια να βγω. Έχει ένα κανονιοβολισμένο τοπίο. Βγαίνουν κάτι φρούτα. Και παρακολουθούμε κάτι εκπομπές που δεν ξέρεις τι να παρατηρήσεις. Πια και βλέπεις κάτι φρούτα που λένε κάτι χαζά. Και λες, τι είναι αυτό τώρα? Τραγουδάνε, χορεύουνε, μαγειρεύουνε, τσακώνονται, θέλουν να παντρευτούν, δεν θέλουν να παντρευτούν, χωρίζουνε. Όλοι του οι κουτσί μαριάζει τηλεόραση. Κροκόδηλος. Τι λένε! Κροκόδηλος. Δεν το πιστεύω. Είναι και το blackout που βάλλονται και σε δοκιμασίες. Αυτό είναι λίγο σκληρό έτσι το σκοτάδι. Απλά γιατί υπάρχει κάποιο έπαθλο και απλά ίσως γιατί θέλω να γίνει λίγο πιο γνωστή. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Είναι λίγο τρομακτικό. Δεν θέλω να το σχολιάσω το blackout. Όταν ο άλλος μέσα στο σκοτάδι βεβαίως θα πει καντήλια ή θα βγάλει τσιριξιές γιατί πάτησε κάτι γλιαιώδες. Εντάξει. Εγώ ντρέπομαι, δηλαδή όταν είμαι μόνη μου και λέω δεν ντρέπεσαι, είναι αυτό που κάνεις. Φαντάζομαι να βγω και στη τηλεόραση κιόλας. Όχι, τα βρίσκω γελία αυτά τα πράγματα. Εγώ θα ενέδιδα, όχι θα ενέδιδα, θα ήθελα να πάω. Θα μου άρεσε, δεν έχω πρόβλημα. Θα μου πεις. Εννοείται για χορό, είτε στον πάγο, είτε για. Στον πάγο, είτε οτιδήποτε. Δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή. Ναι, ναι, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
Καλά, στην τελευταία φωτογραφία νομίζω ότι ήταν έναντι που λέω και θα μιλήσω για την Μπουλέ. Έτσι, όπω ήταν με τον Πέρα. Αυτή είναι μια τρομερή διαφορά. Επειδή την έχουμε δει και από κοντά, πόσο νέα είναι και πόσο καλά κρατιέται και μάλιστα. Πόσο ωραίο σώμα έχει και αυτή η γυναίκα. Θυμάσαι τι τρομερό πρόσωπο. Φαίνεται όντως πολύ πολύ μεγάλη. Και είναι και πολύ. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ. Πάντως βλέπετε πώς πέφτουν διαφορετικά οι ηθοποιοί απέναντι στο Dancing on Ice. Δηλαδή η Κωνσταντίνα είπε ότι θα ήθελε να πάει, θα γούστερ, θα της άρεσε. Την ώρα που άλλοι ηθοποιοί, ξέρω εγώ, το αφορίζουν τελείως. Δεν είπε το ίδιο βέβαια και για το blackout και γενικότερα για την. Ναι, αλλά δεν το απαξίωσε. Υπό την έννοια είπε ότι εγώ ντρέπομαι για τις αντιδράσεις που έχω όταν φοβάμαι κάτι μέσα στο σπίτι μου που είμαι μόνη μου. Φαντάζομαι να πάω να το κάνω και μπροστά στις κάμερες. Από αυτή την έννοια το εννοεί. Mm-hmm. Όχι ότι ξέρεις, είναι ένα κόνσεπτ στο οποίο δεν θα ήθελε με τίποτα να πάρει μέρος. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Η Κωνσταντίνα ανήκει στους ηθοποιούς που έχει κάνει και ποιοτικές δουλειές και εμπορικές, όπου μπορεί να καταλάβει το Dancing on Ice, τα show. Τώρα θα φύγουμε από την Κωνσταντίνα Μιχαήλ και θα πάμε σε μια άλλη κυρία.